Με έναν υπέρλαμπρο ήλιο να λούζει με φως στα ενετικά τείχη και με τις σκέψεις στραμμένοι στα μηνύματα που αντλεί κάθε άνθρωπος μέσα από τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, στις δύσκολες στιγμές που διανύει ο τόπος, πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Μαρτινέγκο Τρισάγιο στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα στοχαστή. Τιμούμε το φιλοσοφικό του στοχασμό, τιμούμε όμως και μια τεράστια παράδοση που μας άφησε, παράδοση αγώνα ακόμα και μπροστά στην Άβυσσο. Νομίζω κάτω από τις σημερινές ειδικές δύσκολες συνθήκες για την Κρήτη λόγω και των σεισμών, το μήνυμα του Καζαντζάκη είναι επίκαιρο. Αγώνας, αυτό δίνει νόημα στην ανθρώπινη ζωή. Πριν από 36 χρόνια ο Νίκος Καζαντζάκης άφηνε την τελευταία του πνοή το πρωινό της 26ης Οκτωβρίου του 1957 και μαζί όμως μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη. Το έργο του, το οποίο παραμένει πάντα επίκαιρο, γεμάτο ισχυρά μηνύματα για τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης, την πάλη, την ευθύνη και το όραμα για ένα καλύτερο κόσμο. Η μέρα είναι θαυμάσια σήμερα, ίσως όπως θα την ήθελε και ο Νίκος ο Καζαντζάκης όταν οι φίλοι του τιμούν τη μνήμη του. Είναι η ακριβής επέτειο 26 Οκτωβρίου και γίνεται σήμερα, επομένως 24. Η εταιρεία τιμά πάντοτε τη μνήμη του και μαζί με όλο τον ελληνισμό και τους απανταχού φίλους και θαυμαστές του τιμούμε πρώτα το λογοτεχνικό του έργο που του χάρισε την Αθανασία και έκανε γνωστό τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Μέλη της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη και λιγοστοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας έδωσαν το παρόν στο σεμνό Τρισάγιο που εψάλλει στον τάφο του, αλλά και εκείνον της συντρόφου του Ελένης. Σήμερα είναι μια εκδήλωση που τιμάμε τη μνήμη ενός ανθρώπου ο οποίος τίμησε την Κρήτη και την πατρίδα. Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη έχει κάνει ένα τεράστιο έργο για να προωθήσει το πνεύμα του Νίκου Καζαντζάκη παντού. Έχει επιτύχει. Και εμείς σαν θεματοφύλακες της μνήμης του στο μουσείο κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περάσει η σκέψη του και στις νεότερες γενιές.